Γεια σας. Είμαι ο Παπαδάκης ο Γιάννης και συνεχίζοντας τα μαθήματα δενδροκομείας, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στη βιολογία των φυλοβόλων καρποφόρων δέντρων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το λίθαργο των οφθαλμών και θα δούμε συγκεκριμένα τι είναι ο λίθαργος, ποια τα αίτια που τον προκαλούν, ποιοι είναι οι τύποι του λίθαργου των οφθαλμών, ποια η αξία, η σπουδαιότητα του φαινομένου αυτού στη βιολογία των καρποφόρων δέντρων και στην παραγωγικότητά τους και θα δούμε πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τον λίθαργο των οφθαλμών και πώς, με ποιες καλλιεργητικές τεχνικές θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την έντασή τους ή και να τα εξαλείψουμε. Και πριν δούμε λεπτομέρειες, ας πάμε να δούμε την εξέλιξη ενός δέντρου φυστικιάς κατά τη διάρκεια του έτους. Πάνω έχουμε μια φωτογραφία που αντιπροσωπεύει το δέντρο και την κατάστασή του κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Υπάρχει ο κορμός, οι βραχίονες, οι υποβραχίονες, οι κλάδοι και προφανώς υπάρχουν και οι αιτήσιοι βλαστοί πάνω στους οποίους υπάρχουν οι οφθαλμοί. Οι οφθαλμοί αυτήν εδώ την περίοδο βρίσκονται σε κατάσταση λιθάργου. Προχωρώντας όμως προς την άνοιξη, σιγά σιγά οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι αυτοί που θα δώσουν τα ξυανθίες, τα άνθη θα μετατραπούν σε καρπούς και εδώ έχουμε φυστίκια, ενώ οι ξυλοφόροι οφθαλμοί θα δώσουν καινούργια βλάστηση, πάνω στην οποία θα υπάρχουν οι οφθαλμοί για την επόμενη χρονιά, καθώς και το φύλλωμα. Αυτή εδώ είναι η κατάσταση του δέντρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που έχουμε βλάστηση, έχουμε φύλλωμα, έχουμε καρπούς. Όσο προχωράμε πάλι προς το επόμενο φθινόπωρο και χειμώνα, έχουμε σταδιακή αποφύλωση του δέντρου, απογύμνωση και έτσι πάλι τον επόμενο χειμώνα το δέντρο θα βρίσκεται σε κατάσταση λιθάργου. Και πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Προχωρώντας από το χειμώνα προς την άνοιξη, έχουμε σταδιακή απελευθέρωση των οφθαλμών από το λίθαργο. Με την αύξηση των θερμοκρασιών την άνοιξη, έχουμε την έκπτυξη των οφθαλμών. Οι μεν ανθοφόροι οφθαλμοί θα δώσουν άνθηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καρποφορία της χρονιάς, οι δε ξυλοφόροι οφθαλμοί θα αρχίσουν να σχηματίζουν βλαστούς. Οι βλαστοί αυτοί, σιγά σιγά προχωρώντας από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, θα αρχίσουν και θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά μήκος, δηλαδή δεξιά και αριστερά αυτών σχηματίζονται φύλλα και οφθαλμοί, και κάποια στιγμή προς το καλοκαίρι παρατηρείται ο σχηματισμός του επάκριου οφθαλμού. Άπαξ και σχηματιστεί ο επάκριος οφθαλμός. Σταματάει κατά μήκος ανάπτυξη του βλαστού και λέμε ότι ο επάκριος οφθαλμός ασκεί ανασταλτική επίδραση στην έκπτυξη των πλάγιων οφθαλμών. Αυτό αναφέρεται αλλιώς ως κυριαρχία της κορυφής. Η ανασταλτική αυτή επίδραση στη συνέχεια με διάφορα ερεθίσματα, όπως μπορεί να είναι ορμονικά, φυσιολογικά, βιοχημικά, αλλά και από κλιματικές παραμέτρους επηρεαζόμενοι, οδηγεί στην σταδιακή είσοδο των οφθαλμών σε λίθαργο. Εγκαθίσταται ο λίθαργος κατά τη διάρκεια φθινοπόρου χειμώνα και πάλι ερχόμαστε στην επόμενη περίοδο με απελευθέρωση των οφθαλμών από το λίθαργο και ούτω καθεξής. Η ανάσχεση της βλάστησης που παρατηρείται το καλοκαίρι, νωρίτερα ή αργότερα, εξαρτάται από το είδος, από την ποικιλία, αλλά και από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Και πάμε τώρα να συσχετίσουμε αυτά που μόλις είδαμε με τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον, τις αντίστοιχες κρίσιμες για την βιολογία και την εξέλιξη των δέντρων περιόδους. Την περίοδο του χειμώνα έχουμε λίθαργο των οφθαλμών. Εκείνη την περίοδο έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ταυτόχρονα έχουμε χαμηλή φωτοπερίοδο. Η διάρκεια δηλαδή της ημέρας είναι πάρα πολύ μικρή. Προχωρώντας από το χειμώνα προς την άνοιξη και καθώς έχουμε την έκπτυξη των οφθαλμών, έχουμε σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας και σιγά σιγά αυξάνεται και η διάρκεια της ημέρας. Από το καλοκαίρι κάποια στιγμή και προχωρώντας προς το φθινόπωρο, έχουμε σταδιακή μείωση της διάρκειας της ημέρας και επίσης σταδιακή μείωση και πάλι της θερμοκρασίας για να φτάσουμε ξανά στο χειμώνα που έχουμε τον λίθαργο των οφθαλμών όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και μικρή διάρκεια
της ημέρας. Με βάση τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως λίθαργο μια προσωρινή κατάσταση κατά την οποία δεν παρατηρούνται ορατά σημάδια βλάστησης. Είναι δηλαδή μια ορατά αδρανής κατάσταση σε επίπεδο οφθαλμών και σε επίπεδο δέντρου. Ο βαθύς λίθαργος, ο έντονος λίθαργος, παρατηρείται στα φυλλοβόλα καρποφόρα δέντρα και χρονικά εντοπίζεται κατά το στάδιο του ετήσιου κύκλου τους, μεταξύ της πτώσης των φύλων τους που συμβαίνει μέσα φθινοπόρου μαρχές χειμώνα, μέχρι και την έναρξη έκτυξης των οφθαλμών τους που συμβαίνει συνήθως τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης. Αξίζει στο σημείο αυτό να τονίσω ότι αυτά τα δύο χρονικά όρια, μεταξύ των οποίων εμείς τουλάχιστον με γυμνό μάτι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι τα δέντρα βρίσκονται σε λίθαργο, δεν είναι τόσο συγκεκριμένα από περιοχή σε περιοχή. Διαφέρουν λοιπόν από περιοχή σε περιοχή και επίσης ποικίλουν και επηρεάζονται πάρα πολύ από το είδος, για την ίδια περιοχή πάντα, από το είδος, την ποικιλία, αλλά και από το χρησιμοποιούμενο στην κάθε περίπτωση υποκείμενο. Πρακτικά τώρα, ο λίθαργος των οφθαλμών θεωρείται ως ένας μηχανισμός προσαρμογής για την αποφυγή των ζημιών που μπορεί να προκληθούν στα δέντρα από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, που επικρατούν στις συνήθεις περιοχές καλλιέργειας των φυλλοβόλων καρποφόρων δέντρων. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η φύση έχει επινοήσει το μηχανισμό του λίθαργου προκειμένου να προστατεύσει τα δέντρα να ξεπεράσουν την ψυχρή περίοδο του έτους με τις μικρότερες ή δυνατόν μηδενικές ζημιές εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και να επανέλθουν σε άνθηση, βλάστηση και καρποφορία την επόμενη χρονιά όταν πια οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και οι συνθήκες στο σύνολό τους είναι κατάλληλες για να επιτευχθεί το μέγιστο, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά και την καρποφορία, ποσότητα και ποιότητα καρπών, αλλά και την βλάστηση των δέντρων, διότι η βλάστηση αποτελεί την απαρχή της καρποφορίας της επόμενης χρονιάς. Και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει, θέλω να πιστεύω, το τι είναι λίθαργος των οφθαλμών και πριν προχωρήσουμε στο να δούμε τους τύπους του λίθαργου που συναντάμε, τα αίτια που προκαλούν το λίθαργο κτλ, θέλω σε αυτό εδώ το σημείο να τονίσω ότι μπορείτε κάτω στα σχόλια που υπάρχουν στο βίντεο να θέσετε τυχόν ερωτήματά σας, να ζητήσετε επιπλέον διευκρινήσεις ή ακόμα από την περιγραφή του βίντεο μέσω κάποιου ειδικού link που υπάρχει να κατεβάσετε το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό εδώ το βίντεο, διαφάνειες δηλαδή, σε μορφή αρχείου PDF. Ποια είναι λοιπόν τα είδη του λίθαργου των οφθαλμών? Έχουμε δύο είδη λίθαργου. Το ένα είδος ακούει στο όνομα ενδολίθαργος. Είναι ο κύριος λίθαργος, ο βασικός λίθαργος, ο βαθύς λίθαργος που απαντάται στα φυλλοβόλα καρποφόρα δέντρα. Σε αυτή την περίπτωση, οι οφθαλμοί βρίσκονται σε κατάσταση λίθαργου εξαιτίας ενδογενών φυσιολογικών παρεμποδιστών, οι οποίοι εμποδίζουν την έκπτυξη των οφθαλμών, ακόμα και όταν οι εξωτερικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για βλάστηση. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν έχουμε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, που υπό άλλες συνθήκες θα ευνοούσαν την βλαστική εξέλιξη των δέντρων, οι οφθαλμοί, όταν είναι σε κατάσταση ενδολίθαργου, δεν εκπτύσσονται εξαιτίας του ότι εντός αυτών υπάρχουν κάποιες ουσίες που εμποδίζουν την έκπτυξή τους. Η άλλη μορφή λίθαργου είναι ο λεγόμενος οικολίθαργος ή απαντάται ακόμα με τους όρους διάπαυση ή εφησυχασμός. Οι οφθαλμοί σε αυτή εδώ την περίπτωση βρίσκονται σε λίθαργο και επομένως δεν εκπτύσσονται όχι εξαιτίας ενδογενών φυσιολογικών παρεμποδιστών, αλλά εξαιτίας του ότι οι εξωτερικές συνθήκες, για παράδειγμα η θερμοκρασία, δεν είναι ευνοϊκές για βλάστηση. Αν το δούμε χρονικά τώρα, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο ενδολίθαργος προηγείται του οικολίθαργου. Να το πω λίγο διαφορετικά.
ακόμα και αν ξεπεραστεί ο ενδολίθαργος των οφθαλμών, με τρόπο που θα πούμε στη συνέχεια, οι οφθαλμοί αδυνατούν πιθανόν να εκπτυχθούν στη συνέχεια όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος δεν ευνοούν την βλάστηση. Γιατί προφανώς και εισέρχονται μετά σε μια κατάσταση οικολίθαρου. Στις φωτογραφίες βλέπουμε την εξέλιξη μιας ροζέτας ενός μπουκέτου μαϊού που συναντάμε πάνω στα δέντρα της κερασιάς. Θυμίζω ότι αυτός εδώ ο κοντός βλαστός έχει μεγάλη συνεισφορά στην καρποφορία της κερασιάς. Είναι το βασικό καρποφόρο όργανο στην κερασιά. Στην πρώτη φωτογραφία έχουμε την εγκατάσταση του λιθάργου στους οφθαλμούς. Εδώ είναι την περίοδο του χειμώνα όπου έχουμε βαθύ ενδολίθαργο στους οφθαλμούς. Και εδώ πάμε προς την άνοιξη όπου, προσέξτε, αρχίζουν σιγά σιγά να φουσκώνουν οι οφθαλμοί, να αποκολλώνται τα καλύματα των οφθαλμών, δηλαδή τα λέπια των οφθαλμών, και να εμφανίζεται σιγά σιγά το περιεχόμενο των οφθαλμών. Αυτοί εδώ που έχουν ξεκινήσει να εκτίσσονται είναι οι ανθοφόροι οφθαλμοί. Από κάθε έναν από αυτούς εδώ θα πάρουμε μία ομάδα ανθέων. Και επομένως, πάρα πολλά κεράσια. Ποια είναι τώρα τα ερεθίσματα που λαμβάνουν τα δέντρα και με ποιο τρόπο τα λαμβάνουν, προκειμένου σιγά σιγά να οδηγήσουν τους οφθαλμούς τους σε κατάσταση λίθαργου, ενδολίθαργου. Τα βασικά ερεθίσματα έχουν να κάνουν με τη σχετική διάρκεια ημέρας και νύχτας, δηλαδή με την φωτοπερίοδο, αλλά και με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στα γραφήματα παρατηρούμε τη διακύμανση της διάρκειας της ημέρας αριστερά και της θερμοκρασίας σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη, σε διαφορετικές προφανώς περιοχές. Εμείς βρισκόμαστε κάπου μεταξύ της ροζ γραμμής και της πράσινης γραμμής, κάπου εδώ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι γύρω στις 21 Ιουνίου έχουμε τη μέγιστη διάρκεια της ημέρας, θερινό ηλιοστάσιο, και αντίστοιχα η μικρότερη διάρκεια της ημέρας, χειμερινό ηλιοστάσιο, παρατηρείται γύρω στις 21 Δεκεμβρίου. Από το καλοκαίρι λοιπόν, σιγά σιγά και καθώς προχωράμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα, παρατηρείται σταδιακή μείωση της διάρκειας της ημέρας, ένα ερέθισμα που το λαμβάνουν τα δέντρα μέσω κυρίως του φυλώματός τους. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά τα ερεθίσματα, τα δέντρα ξεκινούν και κάνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο μοριακό, βιοχημικό και φυσιολογικό. Μέσα στους οφθαλμούς, για παράδειγμα, συσσωρεύονται ανασταλτικές της έκπτυξής τους ουσίες, όπως είναι το μπισεσικό όξι, και μειώνονται πάρα πολύ τα επίπεδα αυξητικών ουσιών, όπως είναι οι αυξίνες ή οι γιβερελίνες. Πρακτικά, με βάση την κοινή λογική, θα μπορούσαμε κάλλιστα να υποθέσουμε ότι διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν σε επίπεδο οφθαλμού την περίοδο που εγκαθίσταται ο λίθαργος, διαφορετικά την περίοδο που έχουμε βαθύ λίθαργο, ενδολίθαργο, και διαφορετικά την περίοδο που έχουμε οικολίθαργο και προχωράμε σιγά σιγά προς την έκπτυξη των οφθαλμών. Κατά την περίοδο της επαγωγής, της εγκατάστασης του ενδολίθαργου, με τη μείωση της φωτοπεριόδου και της θερμοκρασίας, ερεθίσματα που λαμβάνουν τα φύλλα κατά κύριο λόγο των δέντρων, αλλάζουν τα επίπεδα φυτοορμονών. Για παράδειγμα, αυξητικές ουσίες που ευνοούν δηλαδή την έκπτυξη, τη βλάστηση, μειώνονται, όπως είναι οι αυξίνες ή οι γιβερελίνες. Και αντιθέτως, σταδιακά αυξάνονται τα επίπεδα στους οφθαλμούς του αμπισυσικού οξέως και των κοινωνών. Την ίδια περίοδο παρατηρείται σταδιακή αύξηση των επιπέδων των υδαταθράκων. Την περίοδο τώρα του ενδολίθαργου και με τη βοήθεια των χαμηλών θερμοκρασιών σταδιακά παρατηρείται αύξηση των απλών σαχάρων με μείωση του αμύλου και επίσης αυξάνεται όλο και περισσότερο μέχρι σε ένα βαθμό το αμπισυσικό οξύ κατά τη μετάβαση τώρα από τον ενδολίθαργο στον οικολίθαργο
Και αφού σταδιακά αυξάνονται οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και οδηγούμαστε στην έκτυξη των οφθαλμών, παρατηρούνται άλλες αλλαγές. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις φυτοορμόνες, αναστρέφεται η αρχική κατάσταση. Για παράδειγμα, αυξάνονται τα επίπεδα των αυξηνών και των γιβεριλινών και επομένως έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις έκτυξης οφθαλμών και μειώνονται παράλληλα τα επίπεδα του αμπυσιστικού οξέως. Σε ό,τι αφορά τώρα και τους βλαστούς και τις καταβολές των ανθέων, παρατηρείται μείωση του αμύλου και σταδιακή αύξηση των επιπέδων των σακχάρων. Σχεδιαγραμματικά τώρα μπορούμε να δούμε και μία άλλη προσέγγιση της μετάβασης από τον ενδολίθαργο στον οικολίθαργο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι εδώ έχουμε πάρα πολλούς κόκκους αμύλου, αμυλόκοκκους, ενώ στον οικολίθαργο έχουμε μειωμένο αριθμό και μέγεθος αμυλόκοκκων. Το αντίθετο συμβαίνει σε ό,τι αφορά τα μυτοχόνδρια. Εδώ είναι λίγα, ενώ κατά τον οικολίθαργο αυξάνεται ο αριθμός των μυτοχονδρίων. Και σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια συγκεντρώνουμε τα κύρια εξωτερικά ερεθίσματα για την εγκατάσταση του ενδολίθαργου, που είναι η σταδιακή μείωση της διάρκειας της ημέρας και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Και θυμίζω ότι πρακτικά η είσοδος των δέντρων σε κατάσταση ενδολίθαργου γίνεται αντιληπτή με την πτώση των φύλων των δέντρων. Αυτή τώρα η διαφάνεια μας λέει το εξής, ότι ο ενδολίθαργος προκαλείται και οφείλεται σε ενδογενείς φυτικούς παράγοντες και ότι για το ξεπέρασμα του ενδολίθαργου οι οφθαλμοί πρέπει να εκτεθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ποιες είναι τώρα αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες τις οποίες μόλις αναφερθήκαμε? Για τη διακοπή λοιπόν του ενδολίθαργου απαιτείται έκθεση των δέντρων σε θερμοκρασίες της τάξης των 0 έως 10 βαθμούς Κελσίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πόσο θα δούμε στη συνέχεια. Εξαρτάται από το είδος και από την ποικιλία. Οι πλέον μάλιστα αποτελεσματικές θερμοκρασίες είναι αυτές μεταξύ 2 και 7 βαθμών Κελσίου. Αν σκεφτούμε τους οφθαλμούς ως ένα δοχείο στο οποίο συσσωρεύονται μέσα χαμηλές θερμοκρασίες, θα λέγαμε ότι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 2-7 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα συνεισφέρουν θετικά, ενώ οι θερμοκρασίες που είναι μικρότερες από 0 ή μεγαλύτερες από 15 βαθμούς Κελσίου έχουν αρνητική επίπτωση στη διακοπή του λιθάργου των οφθαλμών. Αν σκεφτούμε αυτό που μόλις είπαμε με τη βοήθεια ενός βαρελιού, στο οποίο υπάρχει μια βρυσούλα κάτω, μια κάνουλα, θα λέγαμε ότι θερμοκρασίες της τάξης 2-7 βαθμούς Κελσίου προσθέτουν περιεχόμενο στο βαρέλι, ενώ θερμοκρασίες μικρότερες από 0 ή μεγαλύτερες από 15 είναι σαν να έχουμε ανοιχτή τη βρυσούλα και να φεύγουν μέρος των θετικών επιδράσεων που είχαν συσσωρευτεί μέσα με τις προηγούμενες αυτές εδώ τις θερμοκρασίες. Υπάρχουν κάποια μοντέλα βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ανάγκες σε ψύχος, σε θερμοκρασίες χαμηλές δηλαδή της τάξης που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, προκειμένου να διακοπεί ο ενδολίθαργος των οφθαλμών. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δύο μοντέλα. Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο, υπολογίζεται το σύνολο, το άθροισμα των ορών με χαμηλές θερμοκρασίες στις οποίες θα εκτεθούν τα δέντρα. Και ποιο άθροισμα ορών? Θερμοκρασιών μεταξύ 0 και 7,2 βαθμών Κελσίου. Οι υπόλοιπες θερμοκρασίες απλά δεν λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχει και το άλλο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζουμε τις μονάδες ψύχους που συσσωρεύονται στους οφθαλμούς. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 9,1 βαθμών Κελσίου, λέμε ότι αναώρα συσσωρεύεται μία μονάδα ψύχους. Θερμοκρασίες λίγο μικρότερες ή λίγο μεγαλύτερες συσσωρεύουν από μισή μονάδα ψύχους κατά ώρα που αυτές επικρατούν. Υπάρχουν και θερμοκρασίες μεταξύ 12,5 και 15,9
ή θερμοκρασίες μικρότερες από 1,4 βαθμούς Κελσίου, οι οποίες δεν έχουν ούτε θετική ούτε αρνητική συνεισφορά. Σε μεγαλύτερες τώρα θερμοκρασίες, πάνω από 16 βαθμούς Κελσίου, παρατηρούμε ότι ανά ώρα που αυτές επικρατούν έχουμε αρνητικές μονάδες ψύχους. Άρα αυτά εδώ πρέπει να αφαιρούνται από τις μονάδες ψύχους που έχουν προηγουμένως προσθεθεί στους οφθαλμούς εξαιτίας της επικράτησης ευνοϊκότερων για την διακοπή του λιθάργου τους θερμοκρασιών. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Οι ανάγκες σε αριθμό ωρών χαμηλών θερμοκρασιών ή μονάδες ψύχους. Προκειμένου να διακοπεί ή ξεπεραστεί ο ενδολίθεργος των οφθαλμών, διαφέρουν σημαντικά από είδος σε είδος, από ποικιλία σε ποικιλία και εξαρτώνται σημαντικά επίσης από το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι περισσότερες ποικιλίες οικιάς θέλουν μόλις μέχρι το πολύ 100 ώρες να εκτεθούν οι οφθαλμοί τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, 2-7 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προκειμένου να έχουν μια φυσιολογική κανονική εξέλιξη στα δέντρα. Στο λωτό υπάρχουν ποικιλίες που θέλουν από 100 έως και 400 ώρες. Αυτό το εύρος, το μεγάλο, αντιστοιχεί και σε διαφορετικές ποικιλίες. Ποικιλίες δηλαδή ακόμα και μέσα στο λωτό που έχουν μικρές απαιτήσεις και ποικιλίες που έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Και κοιτάξτε, υπάρχουν και πολύ πιο απαιτητικά σε χαμηλές θερμοκρασίες ήδη, όπως είναι η καρδιά, όπου αρκετές ποικιλίες θέλουν περισσότερες από 1000 ώρες. 1200, 1400 ή και 1500 ώρες χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των οφθαλμών σε χαμηλές θερμοκρασίες και να έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη των δέντρων την επόμενη άνοιξη και την επόμενη χρονιά. Προφανώς, από αυτήν εδώ τη διαφορά καταλαβαίνουμε ότι σε περιοχές που έχουν ήπιο χειμώνα, που θα μπορούσαν για παράδειγμα ποικιλίες οικιάς να εγκατασταθούν και να είναι αρκετά παραγωγικές, δεν μπορούν αρκετές ποικιλίες καρυδιάς να εγκατασταθούν γιατί είναι πολύ πολύ πιο απαιτητικές. Άρα με έμεσο τρόπο καταλαβαίνουμε ότι και η κατανομή των καλλιεργειών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικές ζώνες καλλιέργειας, σχετίζεται αμήτι άλλο και με αυτές εδώ τις διαφορετικές απαιτήσεις που έχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες για τη διακοπή του λιθάργου των οφθαλμών. Άλλη παρατήρηση είναι ότι οι ανθοφόροι οφθαλμοί έχουν συνήθως μικρότερες ανάγκες σε ψύχος από ό,τι οι ξυλοφόροι οφθαλμοί. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες από κερασιά. Αν παρατηρήσουμε πιο κοντά το δέντρο της κερασιάς, αυτό που βλέπουμε είναι ότι την άνοιξη πρώτα εκτίσσονται οι ανθοφόροι οφθαλμοί, γι' αυτό και βλέπουμε εδώ άνθη, και έπονται οι ξυλοφόροι οφθαλμοί. Αυτό είναι μια έμεση απόδειξη για αυτό που είπαμε μόλις τώρα. Εδώ βλέπουμε μετά τους ανθοφόρους οφθαλμούς, έχουμε τα άνθη, είναι στην άνθηση, αρχίζουν να εκτίσσονται ξυλοφόροι και να έχουμε σχηματισμό φύλων, βλάστησης δηλαδή. Εδώ βλέπουμε ένα μπουκέτο του Μάη, πώς από την κατάσταση του λιθάργου σιγά σιγά ανοίγουν οι οφθαλμοί, μένουν δεξιά και αριστερά και πέφτουν αργότερα τα λέπια και σιγά σιγά σχηματίζονται τα άνθη. Αυτό εδώ είναι ένα άνθος, δεύτερο άνθος, τρίτο άνθος και ούτω καθεξής. Ανθοφόροι λοιπόν οφθαλμοί κερασιάς. Κάποιες παρατηρήσεις που θα έλεγα ότι δεν βρίσκουν εφαρμογή όμως σε όλα τα δέντρα, είναι ότι ο επάκριος οφθαλμός έχει συνήθως μικρότερες απαιτήσεις σε ψύχος από ότι η πλάγη οφθαλμή. Η πλάγη δε οφθαλμή της βάσης των βλαστών έχουν μικρότερες απαιτήσεις από τους πλάγιους οφθαλμούς της κορυφής, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Βέβαια, ακόμα και στις περιπτώσεις που επαληθεύονται αυτές εδώ οι παρατηρήσεις, η σύγκριση πάντα γίνεται για τον ίδιο τύπο οφθαλμού. Συγκρίνουμε δηλαδή μεταξύ τους τους ξυλοφόρους και τους ανθοφόρους ανάλογα και με τη θέση που βρίσκονται πάνω σε έναν βλαστό. Άλλες παρατηρήσεις είναι ότι οι λανθάνοντες οφθαλμοί έχουν μικρότερες απαιτήσεις από ότι οι κανονικοί οφθαλμοί
Και επομένως αυτοί εδώ οι οφθαλμοί εκτίσσονται κατά την νωρίτερα από ό,τι κανονική οφθαλμή. Οι οφθαλμοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερου μήκους βλαστούς έχουν μικρότερες απαιτήσεις συγκριτικά με τους οφθαλμούς που βρίσκονται πάνω σε πιο κοντούς βλαστούς, σε επίπεδο δέντρου πάντα. Κάτι άλλο που έχει παρατηρηθεί είναι ότι σε περιοχές που έχουμε υψηλή βροχόπτωση ή όταν εφαρμοστεί τεχνητή βροχή πάνω στα δέντρα, είναι παράγοντες που συντομεύουν την περίοδο του ενδολίθαργου, είτε γιατί εκπλήνονται ανασταλτικές ουσίες που μπορεί να βρίσκονται στα λέπια, εξωτερικά στα λέπια των οφθαλμών, είτε γιατί μέσω της εξάτμισης του στρώματος του νερού που υπάρχει πάνω στους οφθαλμούς, μειώνεται η θερμοκρασία των οφθαλμών και επομένως συνεισφέρει αυτό το φαινόμενο στο να συμπληρωθούν πιο γρήγορα οι απαιτήσεις των οφθαλμών σε ψύχος, άρα διακόπτεται νωρίτερα ο λίθαργος των οφθαλμών. Και τέλος, η υψηλή ηλιακή ακτινοβολία ή η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος παρατείνουν την περίοδο του ενδολίθαργου, όπως είναι αναμενόμενο. Όταν αναφερόμαστε σε απαιτήσεις χαμηλές θερμοκρασίες, αναφερόμαστε σε ώρες ψύχους θερμοκρασίων, δηλαδή 2-7 βαθμών Κελσίου, που πρέπει να εκτεθούν τα δέντρα και κατ' επέκταση οι οφθαλμοί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διακύμαση μεταξύ των ειδών. Και μάλιστα στο ίδιο είδος υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Το μεταξύ των ειδών προφανώς οφείλεται και σε γενετικά αίτια. Δηλαδή υπάρχουν είδη, όπως η σικιά που αναφέραμε νωρίτερα, ή η ροδιά, που έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε ώρες ψύχους. Και υπάρχουν και άλλα είδη, όπως κάποιες ποικιλίες ροδακινιάς που θέλουν πάνω από 1.000 ώρες, ή κάποιες ποικιλίες μηλιάς που θέλουν πάνω από 1.200-1.500 ώρες, ή κάποιες ποικιλίες καρυδιάς. Στα είδη τώρα που έχουν υψηλές απαιτήσεις, χρειάζονται δηλαδή πολλές ώρες χαμηλών θερμοκρασιών, είναι αυτονόητο ότι οι βελτιωτές ανά τον κόσμο προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες ποικιλίες με μικρές απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τι σημαίνει αυτό? Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα είχε ως συνέπεια να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια αυτών των ειδών και των ειδικών ποικιλιών που θα παραχθούν σε περιοχές με πιο ήπιο χειμώνα. Αποτέλεσμα, για παράδειγμα, τέτοιων βελτιωτικών προσπαθειών είναι αυτό που έχει επιτευχθεί στην Ροδακινιά. Υπάρχουν πλέον ποικιλίες που θέλουν μόλις 100 και 200 ώρες χαμηλών θερμοκρασιών για να διακόψουν πλήρως το λίθαργο των οφθαλμών, και έτσι καταλαβαίνω ότι τέτοιες ποικιλίες μπορούν να έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη ακόμα και σε νοτιότερες περιοχές ή χαμηλά υψόμετρα. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και κάποια παραδείγματα καρποφόρων δέντρων που δεν έχουν απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες για τη διακοπή του ενδολιθάργου των οφθαλμών, γιατί απλούστατα δεν έχουν ενδολίθαργο οι οφθαλμοί τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις αϊθαλών δέντρων τροπικής ή υποτροπικής προέλευσης, όπως είναι το αβοκάντο, τα εσπεριδοειδή, η μουσμουλιά και άλλα. Τώρα, άπαξ και ξεπεραστεί ο ενδολίθαργος με την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών, μετά μπορεί οι οφθαλμοί να μην μπορούν να εκτυχθούν επειδή την περίοδο που έχουν συμπληρωθεί οι ανάγκες σε ψύχος των οφθαλμών επικρατούν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, είναι στα μέσα του χειμώνα, είναι στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης. Μετά οι οφθαλμοί δεν εκτίσσονται εξαιτίας του λεγόμενου οικολίθαργου. Για τη μετάβαση τώρα από την κατάσταση του οικολίθαργου στο σημείο εκείνο που θα δούμε έκπτυξη οφθαλμών, θα δούμε δηλαδή να σχηματίζονται άνθη και βλαστή στα δέντρα την άνοιξη, χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορα, και όσο πιο γρήγορα αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε το ξύπνημα των δέντρων, θα έχουμε το άνοιγμα των οφθαλμών. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Σε περίπτωση που έχουμε ανεπαρκή διακοπή του λιθάργου, τι συμβαίνει σε επίπεδο οφθαλμού, τι συμβαίνει σε επίπεδο δέντρου? Το σίγουρο είναι ότι προφανώς θα δούμε κάποια συμπτώματα και θα τα περιγράψουμε αυτά στην πορεία,
και θα έχουμε και κάποια προβλήματα στην εξέλιξη και στην καρποφορία των δέντρων. Σε όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να πούμε και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, πώς μπορούμε δηλαδή να υπερκεράσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της μειωμένης διακοπής του λιθάργου. Σε περιοχές λοιπόν που δεν συμπληρώνονται όλες οι απαιτήσεις των δέντρων σε χαμηλές θερμοκρασίες, παρατηρείται ανεπαρκής διακοπή του λιθάργου με τα εξής αποτελέσματα. Παρατηρείται νέκρωση και πτώση οφθαλμών. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα που παρατηρούμε κυρίως στα πυρηνόκαρπα. Παρατηρείται παρατεταμένη έκπτυξη των οφθαλμών. Σε μεγαλύτερη από τη φυσιολογική χρονική περίοδο έχουμε σταδιακή έκπτυξη των οφθαλμών. Παρατεταμένη αντίστοιχα περίοδος άνθησης. Μειωμένη ανθοφορία, όχι καλά αναπτυγμένα ανθικά μέρη, άνθη δηλαδή τα οποία είναι ελαττωματικά. Και όλα αυτά οδηγούν σε μειωμένη καρπόδεση, σε μειωμένη συνολικά καρποφορία, ποσότητα καρπών, αλλά και υποβαθμισμένη ποιότητα καρπών. Το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα των καρπών δεν είναι τυπικά της ποικιλίας. Και τέλος έχουμε ασθενική βλάστηση, με ό,τι αυτό αρνητικό συνεπάγεται για την καρποφορία και της επόμενης χρονιάς, δεδομένου ότι στα περισσότερα φυλλοβόλα καρποφόρα δέντρα οι βλαστοί που παράγονται τη μία χρονιά είναι αυτοί που θα φέρουν την καρποφορία της επόμενης χρονιάς. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε συνολικά είναι ότι τα δέντρα όχι μόνο δεν είναι παραγωγικά, αλλά όταν η ανεπαρκής διακοπή του λιθάργου συμβαίνει για πολλά χρόνια στην ίδια περιοχή και αφορά στα ίδια δέντρα, παρατηρείται σταδιακή εξασθένηση και νέκρωση των δέντρων. Είναι δηλαδή οικονομικά ασύμφορη η καλλιέργεια των δέντρων. Και πάμε τώρα να δούμε ποιους τρόπους και ποια μέσα έχουμε προκειμένου να συμπληρώσουμε τις απαιτήσεις των δέντρων σε χαμηλές θερμοκρασίες, με σκοπό να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους, να ξεπερνιέται πλήρως ο λίθαργος των οφθαλμών και έτσι να έχουμε μια φυσιολογική εξέλιξη των δέντρων. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι το εξής. Πριν την εγκατάσταση του οποιοδήποτε νέου οπωρών, θα πρέπει να ελέγχουμε το μετεωρολογικό προφίλ της περιοχής και να εκτιμούμε το άθροισμα των ορών ψύχους που συγκεντρώνονται στην περιοχή και έτσι να επιλέγουμε κάποιο είδος που σίγουρα να ταιριάζει στην περιοχή. Επομένως, επιλογή ειδών και ποικιλιών με τέτοιες απαιτήσεις σε ώρες χαμηλών θερμοκρασιών που να μπορούν πλήρως και με το παραπάνω να καλυφθούν από τις επικρατούσες θερμοκρασίες στην περιοχή καλλιέργειας. Το δεύτερο πράγμα που θα μπορούσαμε πριν την εγκατάσταση του οπωρών να σκεφτούμε είναι να επιλέξουμε κάποια υποκείμενα στις περιπτώσεις που έχουμε τέτοια που μειώνουν τις απαιτήσεις των εμβολιασμένων πάνω σε αυτά ποικιλιών σε ψύχο, σε χαμηλές θερμοκρασίες για το ξεπέρασμα του ενδολίθαργου. Άρα κατάλληλη επιλογή συνδυασμού υποκειμένου και ποικιλίας. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα σκευάσματα που υπάρχουν στο εμπόριο και ενδείκνυται για τη συμπλήρωση των αναγκών ψύχου στο δέντρο σε χαμηλές θερμοκρασίες προκειμένου να έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη. Το μέτρο αυτό, το μέσο αυτό είναι επικουρικό, δεν έχει πάντα σταθερά αποτελέσματα και μπορούν να δημιουργηθούν και πολλά προβλήματα στην εξέλιξη των δέντρων από αδόκιμη κακή εφαρμογή των όποιων σκευασμάτων υπάρχουν στην αγορά. Αυτό όμως που θέλω να γίνει σαφές είναι ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι επικουρικές, δεν υποκαθιστούν πλήρως το ψύχος, θα πρέπει δηλαδή σε ένα βαθμό, σημαντικό βαθμό, να έχουν καλύψει τις ανάγκες τους σε ψύχος οι οφθαλμοί από την φυσική τους έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες και στη συνέχεια ο παραγωγός να επέμβει επικουρικά εξωγενώς με διάφορα τέτοια σκευάσματα. Και τέλος, να αναφέρω την περίπτωση εφαρμογής τεχνητής βροχής πάνω από την κόμη των δέντρων. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι ένα μέσο, ένα μέτρο που έχουμε και έχει εφαρμοστεί κυρίως πειραματικά και σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, σε ορισμένες καλλιέργειες το έχουν εφαρμόσει και στην πράξη. Η τεχνητή βροχή μετά την εφαρμογή της έχει ως αποτέλεσμα
στο να δροσίζονται, θα λέγαμε, κάπως οι οφθαλμοί. Με την εξάτμιση του νερού να μειώνεται κατά τη θερμοκρασία των οφθαλμών σε σχέση με την επικρατούσα θερμοκρασία του περιβάλλοντος και έτσι στην όποια περιοχή να συμπληρώνονται πιο γρήγορα οι απαιτήσεις των οφθαλμών σε ώρες ψύχους και επομένως την άνοιξη να είναι πιο έτοιμη εφόσον επικρατήσουν κατάλληλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος στο να ξυπνήσουν νωρίτερα τα δέντρα, να ανθίσουν νωρίτερα και πιθανόν να έχουμε και ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε προημότητα. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Θυμίζω ότι στα σχόλια που υπάρχουν κάτω στο βίντεο μπορείτε να γράψετε απορίες ή και ερωτήματα που σχετίζονται με τα όσα ακούσατε. Επίσης, υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο μέσω του οποίου μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό που παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη παρουσίαση, τις διαφάνειες δηλαδή, που είδατε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι σας καλά. Γεια σας.